Ευτυχώς σήμερα δεν ξέρω τι έγινε στο με το δωμάτιο webinar. Φαίνομαι με το όνομα Μαρία Βίτσο, κατεπερδεύτηκε με τη Μαρία δικιά μου, αλλά δεν πειράζει. Θα ξέρετε το όνομά μας και θα ξεκινάμε. Τώρα άνοιξα εγγραφή και πάλι να πω σε εσάς καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω. Πέρασε μια εβδομάδα που δεν καταλάβαμε πώς έχει πειράσει. Και πάλι θα ξεκινήσω, θα πούμε σήμερα για απλά βήματα που οδηγούν στην επιτυχία. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το θέμα, γιατί αυτό το θέμα μας δίνει ευκαιρία να κάνουμε ανάπτυξη, να αλλάξουμε τη ζωή μας, να πραγματοποιήσουμε τα όνειρά μας. Γι' αυτό μιλάμε με πολύ ωραία διάθεση. Να σκεφτείτε κάτι πολύ ωραίο που θέλετε, που επιθυμείτε, που δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα στη ζωή σας και θα είχατε επιθυμία να πραγματοποιηθεί. Λοιπόν, με λένε Όλγα Παγκαντάεβα, είμαι επιμελητής της Ελλάδος από την εταιρεία Skyward Community και έχω επίπεδο expert στην εταιρεία μας. Γι' αυτό και αφού έχω φτάσει στο επίπεδο expert, μπορώ να μιλήσω σε εσάς πώς μπορείτε να αποκτήσετε μια επιτυχία στην εταιρεία μας. Ένα άνοδο. Εδώ στη φωτογραφία αριστερά είμαι με τον Ανατόλη Ιουνίτσκι, δημιουργό της εταιρείας, δημιουργό της τεχνολογίας μας, η αγαπημένη μας τεχνολογία που θα δώσει στον κόσμο οικονομία, οικολογία και ασφάλεια. Αυτά είναι τα τρία πράγματα που οδηγήσαν εμένα να συνεργαστώ με την εταιρεία. Και εμείς είμαστε εδώ με τον Ανατόλη μέσα στο Unibus, στη Λευκορωσία, στο Τεχνοπάρκο, με όποιο έχω κάνει βόλτα εγώ 2 φορές. Και είμαι απόλυτα ευχαριστημένη γι' αυτό. Όποιος δεν έχει πάει ακόμα στο Τεχνοπάρκο, Σεπτέμβρη φέτος θα έχετε τέτοια ευκαιρία για να πάτε και να επιστρέψετε με φωτεινά μάτια, έτσι, με μεγάλη όρεξη για δουλειά. Αλλά και να μην περιμένουμε Σεπτέμβρη να κάνουμε δουλειά, να κάνουμε και από τώρα, βλέποντας τα νέα της εταιρείας, βλέποντας βίντεο από το προηγούμενο EcoFest, έχουμε και φωτογραφίες που είναι 360 μοίρες που όταν το βλέπετε αυτό έχετε αίσθηση ότι βρισκόσαστε μέσα στο τεχνοπάρκο. Έτσι, γι' αυτό βλέπω, κοιτάμε, κάνουμε το στόχο μας, το όνειρο και προχωράμε. Και εδώ πάλι φωτογραφίες που από το EcoFest, είναι 2 χρόνια εδώ, το 2019 και 2018. Και ξεκινάμε. Για να φτάσουμε. Συγγνώμη. Όταν θέλουμε να φτάσουμε σε καλό επίπεδο ή όταν θέλουμε απλά να έχουμε επιτυχία στο δικτυακό marketing, πρέπει να σκεφτούμε για το στόχο, πρέπει να καταλάβουμε, συγγνώμη, ότι η όλη εργασία μας θα είναι με τους ανθρώπους. Η όλη μας συνεργασία με τα καινούρια άτομα. Όταν έχουμε συνεργασία με τα καινούρια άτομα, τότε θα κυλάει και το business μας να κυλάει και να προχωράμε εμείς. Και όταν, αφού βρίσκουμε ανθρώπους που έχουν επιθυμία ή να γίνουν επενδυτές ή ακόμα καλύτερα να γίνουν συνεργάτες, όποιες έχουν και όρεξη για να φτάσουν σε κάποιους στόχους, έχουν και αυτοί στόχους, εμείς γινόμαστε sponsors, ναι. Γιατί έχουμε ανθρώπους σε όποιους εμείς έχουμε ευθύνη για αυτούς τους ανθρώπους. Και κάθε sponsors πρέπει να ξέρει 7 στόχους. Και δεν είναι μόνο να ξέρει, αλλά και να κάνει και να μάθει τους ανθρώπους τους να το κάνουν και αυτοί. Μόνο έτσι προχωράμε εμείς με το
με την εταιρεία μας, με το crowdfunding στην εταιρεία μας, με το πρόγραμμα, δικτυακό πρόγραμμα. Θέσει στόχους με έξυπνο σύστημα SMART. Η λέξη SMART σημαίνει έξυπνος, με ελληνική γλώσσα. Ναι. Δηλαδή, ο στόχος μας πρέπει να είναι έξυπνος. Και κάθε γράμμα από αυτή τη λέξη έχει δικά του σημασία. Φιλιππίν, το γράμμα S στη λέξη SMART σημαίνει συγκεκριμένος. Ο στόχος μας πρέπει να είναι συγκεκριμένος. Θα το πω και εγώ το παράδειγμα. Δηλαδή, να έχουμε ονειρευτεί το στόχο μας, να σκεφτούμε, να ζωγραφίζουμε μία χρωματιστή εικόνα στο μυαλό μας και μπορούμε να κάνουμε και φωτογραφία και να κάνουμε μπροστά. Για το στόχο μας, η μία είναι αν ξέρει τι να ζωγραφίσει και να ζωγραφίσει. Το γράμμα M σημαίνει να είναι μετρήσιμος, δηλαδή με μετρήσιμες παράμετρους, ό,τι μπορείτε να το αξιολογήσετε. Το γράμμα A σημαίνει σχετικός εφικτός, δηλαδή πρέπει να είναι ρεαλιστικός ο στόχος μας, ναι. Δηλαδή να μην είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί. Το γράμμα R σημαίνει να είναι πραγματικός, απαραίτητος και να ταιριάζει με την αποστολή μας. Και το γράμμα T πρέπει να περιορίζουμε το στόχο μας σε χρόνο, χρονικό περίοδο, δηλαδή ή με το πιο κοντά να πούμε εδώ και τώρα, έτσι, για κάποιο περίοδο που να πραγματοποιήσουμε το στόχο μας. Καθορίστε βράχη πρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους. Πρέπει να σκεφτούμε, στην αρχή καλό να επιστρέψουμε λιγάκι πίσω στη ζωή μας, να κάτσουμε ένα βραδάκι να σκεφτούμε τι έχετε καταφέρει τελευταία 5 χρόνια που έχετε φτάσει και εννοείται τι θέλετε να φτάσετε μπροστά σε 5 χρόνια. Εννοείται θα φτάσετε εκεί που δεν έχετε φτάσει στα προηγούμενα 5 και οι πίτες πρέπει για να φτάσετε εκεί, πρέπει να κάνετε και κινήσεις που δεν έχετε κάνει ποτέ. Γιατί να πείτε να το κάνω όλο αυτό, σκέψεις και στόχους και αυτό θα είναι ένα κίνητρο που να σας οδηγήσει για να εργαστείτε. Πρέπει να καταλάβετε ότι η δουλειά μας είναι διαφορετική από τη κανονική δουλειά που πάτε εσείς κάθε πρωί. Ξέρετε ότι να ξεκινήσει τη δουλειά τα 2 ώρα, να σχολάσετε την άλλη, να ξεκινάμε στις 8 και σχολάτε στις 3-4 και να σας έρθει μισθό. Στη δουλειά μας είναι διαφορετικό, δεν θα έχουμε ωράρια, πότε θα ξεκινήσετε, πότε θα τελειώσετε. Απλά πρέπει να έχετε ένα κίνητρο, ένα στόχο που να σας οδηγήσει να κάνετε βήματα κάθε μέρα. Αλλιώς δεν θα επιτύχετε, δεν θα προχωρήσετε και θα μείνετε εκεί που είστε. Γι' αυτό, σκεφτόμαστε πρώτα τι έχετε κάνει τελευταία 5 χρόνια. Εννοείται δεν είχατε φτάσει εκεί που θέλετε να φτάσετε. Δεν έχετε κάνει πραγματοποιήσει το όνειρό σας, αυτό που έχετε. Τότε πρέπει να κάνουμε τα βήματα και αυτά βήματα να κάνουμε σε πλάνο. Τι θα κάνουμε στο πρώτο μήνα και σε ποιο όγκο εργασίες πρέπει να φτάσει. Σε 6 μήνες, σε 1 χρόνο. Αυτό πολύ βασικό να σκεφτείτε και να γράφετε, να έχετε ένα τετράδιο ονείρων σας που μπορείτε να όλα να υπολογίσετε, να γράφετε. Ξέρετε, αυτό είναι πάρα πολύ εφικτό όταν γράφουμε, γιατί ό,τι γράφουμε με το χέρι μας, αυτό ακόμα εγώ είχα μάθει αυτό με τους ψυχολόγους στο κολέγιο. Όταν εμείς κάτι γράφουμε, δουλεύουν 3 μνήμες κινητικοί όταν γράφουμε τις κίνησεις, τις όρασες, εμείς βλέπουμε αυτά που έχουμε γράψει. Πια καλά και να το πούμε αυτά για να δουλέψει και ακουείς. Για να φτάσει αυτό στο μυαλό μας, να μείνει εκεί μέσα, να έχουμε κάνει να γράφουμε, έχουμε και εικόνα, να ανοίξουμε, να έχουμε όρεξη για να προχωρήσουμε προς αυτό το στόχο.
Γιατί το κάνουμε αυτό για τον εαυτό μας, για να μπορούμε να κινηθούμε, να κάνουμε κίνηση, να προχωρήσουμε για να φτάσουμε εκεί που είμαστε. Πιστέψτε μου, όταν βλέπετε πολύ επιτυχημένους ανθρώπους που έχουν φτάσει σε μεγάλους μισθούς, 10.000 το μήνα και κάποιους και παραπάνω, πιστέψτε μου ότι έχουν κάνει πολύ μεγάλη εργασία με τον εαυτό τους. Έχουν κάνει πλάνο, είχαν κάνει κάθε μέρα κινήσεις, αυτές που θα το πούμε τώρα πώς τι κινήσεις, δηλαδή αυτή η εργασία που έχουν κάνει, μην νομίζετε ότι αυτοί γεννηθήκαν έτσι, να ξέρουν να μιλάνε, να ξέρουν πώς να κινηθούμε. Όχι, και αυτοί ήταν ίδιοι όπως και εσείς. Απλά τη διαφορά τους έχουν κάνει στόχο, είχαν μπροστά τους αυτό το στόχο και κάθε μέρα κάνανε βήματα. Αυτή είναι τη διαφορά. Τι άλλο, πώς μπορούμε να προχωρήσουμε και άλλο ένα κίνητρο για να μας προχωρήσει μπροστά. Πρέπει να ενημερώσουμε την οικογένεια και τους φίλους μας για τους στόχους μας. Επειδή όταν θα σκέφτεστε ότι ο φίλος μου να με κοροϊδέψει αν δεν θα φτάσω. Αυτή τη φορά δεν σας έλεγα παράδειγμα το στόχο, να σας πω τώρα. Παράδειγμα, θέλω ένα σπίτι μεγάλο στη θάλασσα, με μεγάλο οικόπεδο, με ωραία θέα ή κάπως έτσι, ναι. Ή κάποιος άλλος κάτι άλλο θέλει. Να σκεφτείτε τι τιμή θα έχει, μήπως να ζωγραφίζετε πώς το θέλετε αυτό το σπίτι ή να βρείτε μια εικόνα μέσα στο ίντερνετ και αν μπορείτε να εκτυπώσετε. Ή όπως να ζωγραφίζετε και αυτό για να έχετε, αυτό το κάνετε για τον εαυτό σας, ναι. Και μετά να πείτε στο φίλο σας ότι σε 5 χρόνια εγώ θα έχω αυτό το σπίτι και θα έρθει σε μένα και να δεις και να γιορτάσουμε, έτσι. Και να σου πει ο φίλος, για να δούμε, ναι. Και κάθε φορά να σκέφτεστε, τι να πω στο φίλο μου, μπορείτε και να πείτε, αν δεν θα καταφέρω, σου αγοράζω ένα iPhone, παράδειγμα, ή σου δίνω 1.000 ευρώ. Να πείτε κάτι που να σας καίει, έτσι. Κάτι που να λυπάστε, αν δεν τα καταφέρετε, τότε αυτό θα είναι πολύ μεγάλο κίνητρο. Κάθε μέρα να σκεφτόστε, αν δεν θα το κάνω εγώ, δεν θα πραγματοποιήσω να φτιάξω το σπίτι μου, πρέπει να δώσω στο φίλο μου 1.000 ευρώ. Ναι. Ή πρέπει να δώσω να τον πάρω ένα καινούριο iPhone σε 5 χρόνια. Α, κάτσε να κάνω δουλειά για να μην το. Γιατί θέλω και εγώ iPhone, δεν έχω εγώ ακόμα, ναι, αν δεν το έχετε. Αυτό σαν παράδειγμα. Δηλαδή και ένα άλλο κίνητρο που να σας σπρώχνει. Κάποιοι μπορούν να σκέφτονται γιατί να το κάνω εγώ, γιατί να υποσχεθώ στο φίλο μου κάτι πράγμα. Αυτό είναι ένα κίνητρο που να σας βοηθήσει. Πιστέψτε μου, αν δεν θα κάνετε ένα κίνητρο, δεν θα το βάλετε το εαυτό σας, δεν θα καταφέρετε να φτάσετε στο στόχο. Πρέπει ένα καλό σπρόξιμο για να προχωρήσετε. Εντάξει, αν θέλετε να εκπληρώσετε τα όνειρά σας, πρέπει να μετατρέψετε σε στόχο σας. Τι σημαίνει όνειρο? Κάθομαι στο καναπέ και σκέφτομαι. Θέλω εγώ ένα σπίτι ωραίο, να βλέπω τη με θέα στη θάλασσα ή με θέα στο βουνό, όπου επιθυμείτε. Θέλω να σκέφτομαι για αυτά. Κάθονται στο καναπέ, αυτό σκέφτομαι. Είναι το όνειρο, ναι. Εγώ τώρα αυτή τη στιγμή σκέφτομαι, ονειρεύομαι. Αυτό είναι όνειρο. Πώς να μετατρέψουμε στο στόχο μας? Παίρνουμε ένα τετράδιο, γράφουμε το πλάνο, ζωγραφίζουμε το σπίτι μας, ναι, όπως να βλέπουμε να έχουμε μπροστά μας το γραφείο μας ή ό,τι έχετε που εργάζεστε. Και κάνετε πλάνο κάθε μέρα τα βήματά σας. Το πρώτο και βασικότερο, στο πρώτο μήνα, καλά να φτάσουμε στο επίπεδο leader. Είναι πάρα πολύ εύκολο και πολύ πραγματικό. Δεν είναι από τη μέρα που έχετε γραφτεί, από την ημέρα που πήρατε απόφαση. Σήμερα πήρα απόφαση, μέσα σε ένα μήνα πρέπει να φτάσει στο επίπεδο leader. Έτσι. Σε 2 μήνες πρέπει να φτάσει στο επίπεδο master. Πώς κάνω αυτό? Απλά να βοηθήσω σε 3 καλύτερους συνεργάτες να φτάσουν στο επίπεδο leader. Και εγώ γίνομαι master.
Έτσι, κάνουμε το πλάνο. Τι πρέπει να κάνουμε αυτός, τι πρέπει αυτός να βοηθήσω, πόσο τηλέφωνα πρέπει να κάνουμε, πόσους ανθρώπους πρέπει να γράψει, πόσες επενδύσεις πρέπει να κάνουμε. Γράφουμε αυτό το πλάνο και κάθε μέρα κοιτάμε και προχωράμε. Σημειώνομαι στο ημερολόγιο πότε πρέπει να κάνουμε τηλεφωνήματα, πότε πρέπει να δουλέψει με το έναν συνεργάτη, πότε πρέπει να δουλέψει με τον άλλον συνεργάτη και προχωράμε. Μόνο έτσι εμείς κάνοντας βήματα να φτάσουμε στο στόχο. Προσωπικό δίκτυο, το κλειδί της επιτυχίας σας. Αν έχετε μόνο επενδυτές και δεν έχετε δίκτυο, δηλαδή πώς είναι, ο κάθε επενδυτής σας, όχι ο κάθε, κάποιοι από τις επενδυτές, να έχουν όρεξη και αυτοί για δουλειά και να έχουν και αυτοί επενδυτές και συνεργάτες. Να έχουν αυτοί ανθρώπους που θα πληρώνονται και να τους βοηθήσετε εσείς αυτό. Αυτό είναι κλειδί της επιτυχίας σας. Το business μας είναι διαφορετικό από το business κλασικό, να πούμε, έτσι, εκεί πώς σας προσβάλλανε στη δουλειά, σας δίνουν μια εργασία να κάνετε, κανένας όμως δεν ενδιαφέρεται να έχετε επιτυχία. Απλά σας δίνουν μια δουλειά να κάνετε και το κάνετε ή δεν το κάνετε. Εδώ εμείς ενδιαφερόμαστε για την επιτυχία των συνεργατών μας. Εγώ ενδιαφέρομαι ο συνεργάτης μου να φτάνει στο επίπεδο master expert, top expert. Με ενδιαφέρει να ανακτηθεί ο συνεργάτης μου. Τον βοηθάω, τον παίρνω τηλέφωνο, τι να σου βοηθήσω, δώσ' μου ανθρώπους, να σου βοηθήσω να σε μάθω. Έτσι. Δηλαδή, εμείς μαθαίνουμε τους συνεργάτες μας, τους βοηθάμε στην ανάπτυξη και με αυτή τη εργασία ανεβαίνουμε και εμείς. Η λίστα επαφών είναι το πιο πολύτιμο στοιχείο της περιουσίας σας. Κάθε business έχει κάποια περιουσιαστικά στοιχεία που χρειάζεται να επενδύσετε. Στο κλασικό business, όταν ανοίγουμε ένα μαγαζί, κάνουμε επένδυση χρήματα. Και πολλά χρήματα. Ναι. Κανένα μαγαζί δεν γίνεται με λίγα χρήματα ή παίρνουμε δάνειο από την τράπεζα και χρωστάμε όλη τη ζωή αν δεν επιτύχει μαγαζί. Δηλαδή, παίρνουμε πολύ μεγάλου ρίσκου. Το μεγάλο πλεονέκτημα στο business μας ότι δεν χρειάζεται να ρισκάρουμε, δεν έχουμε ρίσκο. Γι' αυτό και ξέρετε, στο κλασικό business είναι πολύ μεγάλο κίνητρο, καίει δηλαδή το από πίσω. Όταν έχετε πάρει δάνειο 40-50 χιλιάδες και πρέπει να επιστρέψετε με τόκο αυτό το δάνειο και σας καίει κάθε πρωί να πετάγεστε και να τρέχετε στο μαγαζί σας και να σκέφτεστε πώς να το φέρνετε πιλάτες για να επιτύχει μαγαζί και να μπορείτε να ξεχρεώσετε το δάνειο. Βλέπετε πόσο μεγάλο κίνητρο. Γι' αυτό δεν είναι τίποτα το κίνητρο που σας είχα πει να πείτε στο φίλο σας να μπορεί να τον πείτε ότι να σου δώσω 1.000 ευρώ ή ένα iPhone, τίποτα αυτό σε σχέση με το κλασικό business. Σε εμάς όμως έχουμε άλλο περιουσιαστικό στοιχείο που πρέπει να επιτύχουμε, είναι λίστα επαφών. Όσο πιο μεγάλη λίστα έχετε, τόσο μεγαλύτερη επιτυχία θα έχετε στο business. Να πείτε πώς να το κάνω. Παίρνετε το κινητό σας, βλέπετε όλες τις επαφές, αντιγράφετε όλες τις επαφές μέσα στη λίστα επαφών. Ανοίγετε Facebook, βλέπετε επαφές, αντιγράφετε πάλι στο τετράδιο αυτές τις λίστες στη λίστα. Να γράψετε και τα τηλέφωνο, mail, κάποια άλλα σημειώσεις που τον έχετε, πότε τον γνωρίσατε, από πού τον ξέρετε ή δεν τον ξέρετε, δεν πειράζει. Όλα σημειώνετε στο τετράδιο που γράφετε. Και να θυμάστε, όσο μεγαλύτερη λίστα έχετε, τόσο μεγαλύτερο business θα έχετε. Θέλετε μεγάλο business, θέλετε μεγάλες αποδοχές, θέλετε μεγάλο μισθό, 5-10 χιλιάδες το μήνα. Πρέπει να εργάζεστε. Έτσι, από ουρανό δεν θα πέσουν τέτοια χρήματα. Στο κλασική εργασία, όσο και καλύτερα θα δουλέψετε και να δουλέψετε κάθε μέρα περίπου 2 ώρες παραπάνω από 8 ώρο,
Δε, το πολύ να σας δώσει αφεντικό σας να σας ανεβάζει μισθό για 100-200 ευρώ παραπάνω, δεν θα σας δώσει. Δεν θα σας δώσει 10.000 το μήνα, δεν θα σας δώσει 5.000 το μήνα, ό,τι και καλός εργάτης θα είστε. Εδώ όμως είναι όλα πολύ δίκαιο. Όσο περισσότερα δουλεύετε, τόσο περισσότερα βγάζετε. Γι' αυτό ετοιμαστείτε να κάνετε καλή εργασία. Όταν κάνουμε λίστα επαφών, μην φιλτράρετε τις επαφές και μην αποφασίσετε για αυτούς ότι αυτός θα τον αρέσει την πρόταση, αυτόν δεν αρέσει, αυτόν τον γράφω, αυτόν δεν γράφω. Απλά γράφετε όλους. Πρέπει να έχει τη λίστα επαφών το λιγότερο. Αυτό είναι μικρή λίστα επαφών, 100 άτομα. Είναι μικρή. Η καλή λίστα επαφών 200-300 άτομα από ποιο πρέπει να ξεκινήσετε. Και να τουλάχιστον να κάνετε 100 άτομα και κάθε μέρα να μεγαλώνετε. Έτσι, τη λίστα. Εγγράφουμε όλους, παίρνουμε τηλέφωνο σε έναν κάθε μέρα, κανονίζετε ραντεβού, κανονίζετε παρουσιάσεις, να κλείνει την παρουσίαση και προχωράμε. Εντάξει, λοιπόν, μην κάνετε προβλέψεις για τους ανθρώπους, μην τους πειτάτε, μην τους αποσέρνετε, μιλάμε με όλους. Ποτέ δεν ξέρουμε ποιος θα έρθει μαζί μας. Να δίνετε τις κάρτες σας, να μαζεύετε τις κάρτες. Αυτός είναι και άλλος ένας τρόπος πώς να μεγαλώνετε τη λίστα επαφών σας. Δηλαδή κάθε μέρα μήπως δεν θα βγει, αλλά να ξέρετε ότι κάθε μήνα πρέπει πάλι να συμπληρώνει τη λίστα επαφών σας. Κάθε εβδομάδα πρέπει να πέφτουν κάποια καινούργια ονόματα. Και ένας τρόπος, όταν πάτε κάπου, σε οποιαδήποτε συνάντηση, σε οποιαδήποτε άλλη παρουσίαση ή κάτι, να αλλάζετε τα στοιχεία σας. Να δίνετε τη δικιά σας κάρτα, να παίρνετε κάρτα τον άνθρωπό σας που συναντάτε. Αν δεν έχει κάρτα αυτός, να σημειώνει τα στοιχεία του και το βάζετε τον στη λίστα επαφών. Μήπως κατευθείαν μπορείτε να κάνετε ραντεβού, που να συναντηθείτε, να πείτε καφέ, να μιλάτε ή μέσω ίντερνετ για να τον πείτε για την ευκαιρία που μπορεί να έχει αυτός ο άνθρωπος. Η επαγγελματική σας κάρτα είναι το πρόσωπό σας. Όταν έχετε κάρτα από την εταιρεία Skywalk Community, το φαίνεται ότι είστε businessman. Καταρχήν δίνετε την κάρτα με λογότυπο και βλέπει άλλος, μπορεί να ρωτήσει τι είναι αυτό και να το πείτε τι τρένα είναι εδώ πάνω στη κάρτα, έτσι. Θα το πείτε ότι με τη συνάντηση κάποια μέρα να σου εξηγήσω που δουλεύω εγώ, έτσι. Μην το λέτε ποτέ έτσι στο δρόμο, μην κάνετε παρουσίαση ποτέ στο δρόμο. Να δίνετε αξία σε αυτές τις γνώσεις που έχετε. Μην νομίζετε ότι άστο τώρα γρήγορα να τον πω γιατί μήπως δεν θα τον συναντήσω. Όχι, δεν δουλεύει έτσι. Να το κλείνετε ραντεβού στον άνθρωπο και με την ησυχία να έχετε χρόνο για να μιλήσετε. Και πώς να μιλάμε αυτό να σας μαθαίνουμε. Η επιτυχία σας ξεκινάει από τη δημιουργία μιας λίστας επαφών. Όταν κάνετε μία λίστα επαφών, παίρνετε τηλέφωνα έναν-έναν και σημειώνετε ή μπορείτε να χωρίσετε σε δύο λίστα, επενδυτές και συνεργάτες. Οι επενδυτές μπορούν να γίνουν και συνεργάτες αργότερα, έτσι. Και κάποιοι συνεργάτες μπορεί μήπως να θέλουν μόνο να γίνουν επενδυτές. Αυτά αλλάζονται, αλλά για αρχή ή μπορείτε απλά να σημειώνετε σε εκείνη τη λίστα που έχετε, ποιος είναι επενδυτές, ποιος είναι συνεργάτες. Γιατί χρειάζεται αυτό για να επικοινωνείτε με τις συνεργάτες πολύ συχνά, να τον βοηθάτε να προχωράει και στις επενδυτές απλά να στέλνετε ή να τους βάζετε μέσα στο chat που έχουμε τα νέα της εταιρείας και τους συνεργάτες μπορεί να βάζετε και στο chat. Συνεργάτες καταρχήν πρέπει απαραίτητα να έρχονται σε αυτό το webinar που κάνω εγώ Πέμπτη. Για να μαθαίνουν πώς να προχωρήσουν, έτσι. Και δηλαδή με συνεργάτες επικοινωνείτε πολύ πιο συχνά παρά με επενδυτές. Στις επενδυτές μία σε τόσο στέλνετε χρήσιμες πληροφορίες.
Μη σπαταλάτε το χρόνο σας σε αρνητικούς ανθρώπους. Πάντα θα έχετε και αρνητικούς ανθρώπους που δεν αξίζει να το χάνετε το χρόνο. Απλά ψάχνετε από αυτή τη λίστα επαφών που έχετε, να ψάχνετε αυτούς ανθρώπους που θα είναι μαζί σας. Ο καθένας έχει το δικαίωμα στην άποψή του, σε ίδιο αριθμό, ένας βλέπει σαν 9, άλλος σαν 6. Μην αλλάζετε τη γνώμη. Όταν βλέπετε το άνθρωπο μπροστά σας που δεν το θέλει, ούτε να γίνει επενδυτής όταν συνεργάτης, το ρωτάμε έτσι, ίσως γνωρίσετε κάποιον που θα θέλει να κερδίζει χρήματα. Μπορεί αυτός ο άνθρωπος να σας δώσει άλλους ανθρώπους, δηλαδή να σας μεγαλώνει λίστα επαφών, που θα τον καλείτε πάλι. Δηλαδή, με αυτό το τρόπο πάλι ψάχνετε συνέχεια συνεργάτες, συνέχεια μεγαλώνουμε τη λίστα μας. Αυτό το έργο δεν είναι για όλους. Γι' αυτό μην απελπίζεστε όταν βλέπετε ανθρώπους ποιος δεν το θέλει. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι μπορούν να γίνουν γιατροί, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι θέλουν να γίνουν δάσκαλοι και το ίδιο δεν είναι όλοι μπορούν να γίνουν επενδυτές και να τους αρέσει η εταιρεία μας. Απλά ψάχνουμε δικούς μας ανθρώπους. Έτσι, όπως βλέπετε, ξέρετε πώς ψάχνουν χρυσό, ναι. Πάνε στο ποτάμι, βάζουν, ή στο ποτάμι έτσι, βάζουν άμμο σε ένα σίτο και το τεινάζουν και ψάχνουν κομματάκια χρυσό μέσα. Έτσι και εμείς από ένα μεγάλη, από μια μεγάλη λίστα επαφών, τηλεφωνιώντας και μιλώντας μαζί τους, ψάχνουμε ανθρώπους που θα έρθουν μαζί μας. Αν αρέσει σε κάποιον, θα αρέσει και στους φίλους του. Όταν βρήκατε κάποιους που τους άρεσε η εταιρεία και αυτά, σίγουρα θα έχει αυτός γύρω του ανθρώπους που θα επιθυμούν και αυτοί να κάνουν επένδυση και να συνεργαστούν μαζί σας. Το να κάνετε μια τηλεφωνική κλήση δεν είναι τρομακτικό. Δείξτε το αυτό. Παίρνουμε το άνθρωπο που θέλει να γίνει συνεργάτης, ρωτάμε να τον πούμε πρώτα, βέβαια, να κάνει λίστα επαφών. Ξέρετε, εγώ έχω έναν, όχι εγώ έχω, έχουμε έναν δικτυώδη στην εταιρεία μας, που μας το έλεγε. Όταν άλλος θέλει να γίνει συνεργάτης, τον λέει κατευθείαν, θα κάνεις, την επόμενη φορά έρχεσαι με τη λίστα τουλάχιστον 100 άτομα. Έτσι. Έρχεται αυτό στο τετράδιο, στο τετράδιο να είναι γραμμένο και αυτό, και ξεκινάνε αυτοί και στα πρώτα πέντε άτομα παίρνει μαζί με το σπόνσορα τηλέφωνο, καλούνε σε παρουσίαση, δηλαδή τον βοηθάει, έτσι, και κάθε μέρα το βάζει, το σημειώνουν αυτοί, πόσους μπορείς ανθρώπους να μιλήσει κάθε μέρα. Τον δείχνει πώς μιλάμε, έτσι, δηλαδή αυτό πρέπει όλα να κάνετε με σπόνσορα. Αν ο σπόνσορας σας δεν προχωρεί, δεν είναι ένεργος, δεν κάνει δουλειά, τότε θα αποκτήσετε πιο ανώτερο σπόνσορο, που είναι απάνω σας ή θα φτάσετε σε μένα. Έτσι, να μιλήσετε με μένα και πάλι θα σας βοηθήσουν, παρόλο που και να μην είστε και στη γραμμή μου, να σας βοηθήσω. Δεν είναι δύσκολο να κάνει τη γραφή, δείξτε το αυτό. Συνεχίζει ο σπόνσορας. Κάνει παρουσίαση, βοηθάει να κάνει γραφή. Μετά την παρουσίαση να κάνει ή παρουσίαση να μπαίνει στο webinar δωμάτιο κάθε Τρίτη στις 8 η ώρα απόγευμα. Και μετά από την παρουσίαση με το σπόνσορα παίρνετε τηλέφωνο σε αυτόν τον άνθρωπο, κάνει τη γραφή και βλέπετε, κοιτάτε πακέτα που υπάρχουν και μήπως και κλείνει την πακέτα. Καλό να κλείνει την κατευθείαν όλα, έτσι. Προπονηθείτε με τους συγγενείς. Όταν κάνουμε... κάπως αυτό το slide δεν είναι από εδώ. Εντάξει, δεν πειράζει. Για να κάνετε μία παρουσίαση, πρέπει να κάνετε προπόνηση. Βέβαια, κάνουμε κάθε Τρίτη εμείς παρουσίαση. Καλά, για την αρχή πρέπει να
πηγαίνετε καταρχήν και εσείς σε αυτή την παρουσίαση για να έχετε μία ιδέα πώς να το κάνετε. Στο back office μας έχουμε slide για να κάνετε παρουσίαση. Μπορείτε να κάνετε και παρουσίαση από το site Skyward Community, κεντρικό site, και από εκεί πολύ εύκολα να κάνετε παρουσίαση. Αλλά για την αρχή, να κάνετε προπόνηση στη συγγενή σας. Ζητήστε τους να σας ακούσουν, να σας διορθώσουν, να σας βοηθήσουν, να πούνε κάτι που δεν το καταφέρνετε, κάτι να σας δείξουν κάποια ελαττώματα που το βλέπουν αυτοί σε εσάς. Έτσι. Και όταν να προπονηθείτε στις συγγενείς και στους φίλους, μετά μπορείτε να πάτε σε άγνωστους ανθρώπους. Επίσης, κάθε σπόνσορας πρέπει να κάνει προγραμματισμός χρόνου. Αν ξέρετε ή αν έχετε διαβάσει για τις επιτυχημένους businessman, όποιος έχει μεγάλο business, κάνουν όλοι προγραμματισμός χρόνου. Όποιος δεν κάνει, ποτέ δεν προλαβαίνει τίποτα και ποτέ δεν έχει χρόνο για τίποτα. Δηλαδή, είχα εγώ έναν γνωστό άνθρωπο που έχει κλασικό business και αυτός μου λέει, δεν έχει χρόνο ούτε να κοιμηθεί. Δεν έχει χρόνο να πάει πουθενά διακοπές. Δεν έχει χρόνο να πούμε για τίποτα. Είμαι σίγουρη ότι αυτός δεν κάνει πλάνο. Δεν κανονίζει τα τηλεφωνήματα που τον κάνουν ανθρώποι. Γι' αυτό είναι, να σας πω, δεν θα αντέξει άνθρωπος έτσι τόσο πολύ για μεγάλη διάρκεια. Δεν θα καταφέρετε. Γι' αυτό πρέπει να έχετε στο πρόγραμμα, λοιπόν, στο τέλος της εβδομάδας, σήμερα Πέμπτη, αύριο Παρασκευή, η Παρασκευή ή Σάββατο, καθίστε και φτιάξτε προγραμματισμό για μία εβδομάδα. Να σκεφτείτε ώρες που πρέπει να αναφέρετε στα παιδιά σας, στην οικογένειά σας ή κάποιους άλλους ανθρώπους που εσείς ή κάποια εργασία που έχετε εκτός από το Skyway. Και μετά βλέπετε ώρες όποιες θα έχετε χρόνο να παίρνετε τηλέφωνο. Κάποιες ώρες που μπορείτε να σας ενοχλήσουν οι συνεργάτες σας με τα τηλεφωνήματα που έχουν αυτοί, δηλαδή να βοηθάτε σε συνεργάτες, δηλαδή να βρείτε και χρόνο στους συνεργάτες συνεργατών, χρόνο για τους καινούριους δικούς σας ανθρώπους από τη λίστα, από κάθε μέρα. Ας περιπίν, όταν έχετε στην αρχή, από τη λίστα μπορείτε να κάνετε και 10 άτομα την ημέρα. Ναι. Μετά όμως, όταν θα έχετε μια ομάδα, μειώνετε το όγκο, όταν έχετε και κάποιους πρώτες συνεργάτες, βοηθάτε και στους συνεργάτες να παίρνετε κάθε μέρα 5 άτομα για τους συνεργάτες, να καλείτε μαζί του, και από τη λίστα σας καινούριους 2 άτομα. Ή 3, όσο το βλέπετε εσείς, πόσο χρόνο έχετε, πόσους συνεργάτες έχετε. Σας συμφέρει μετά να απτίζετε συνεργάτες σας. Ναι. Να ξέρετε πάντα ότι όταν έχουμε χρόνο, όταν κάνουμε πρόγραμμα, πότε δουλεύουμε με τις συνεργάτες, πότε δουλεύουμε με δικής μας ανθρώπους, πότε δουλεύουμε με... πότε έχουμε χρόνο για την οικογένεια, να μην παραπονιέται και η οικογένεια, ότι είστε πάντα λείπετε. Προλαβαίνετε τα πάντα και καταφέρνετε τα πάντα. Αν αφήνετε έτσι, χάνετε πολύ χρόνο, δεν ξέρετε πότε και τι έχετε, πότε έχετε πιο ραντεβού και πάντα να έχετε, δηλαδή περίπου, εγώ πήρα τηλέφωνο, είχα σήμερα 6 ώρα ραντεβού με κάποιον, δεν μου σήκωσε τηλέφωνο, μπορώ να, αυτή την ώρα να παίρνω στο καινούριο, ναι, που δεν έχω μιλήσει ακόμα. Κατευθείαν σκεπάζετε αυτό το χρόνο που έχετε γράψει για άλλους με το καινούριο. Και έτσι ελευθερώνεται χρόνος μετά, πότε έχω για οικογένεια περισσότερα. Νομίζω είναι κατανοητό αυτό. Έτσι. Να εργάζεστε συστηματικά. Όταν κάνετε πρόγραμμα, θα έχετε και συστηματικά εργασία.
Και αν δεν το κάνετε συστηματικά, τότε κάθε φορά σαν να ξεκινάτε πάλι από την αρχή και αυτό θα είναι πολύ δύσκολα. Μόνο όταν κάνετε κάθε μερινά, εκτός από την Κυριακή, Φιλιππίνε, μία μέρα να κάνετε ξεκούραση, τότε έχετε αποκτάτε εμπειρία. Σας φαίνεται μετά πιο εύκολα και σας βγαίνει μόνη της. Στην αρχή δύσκολα, ναι. Μετά όλα πιο εύκολα και πιο εύκολα. Πρέπει, είναι πολύ σημαντικό να ξέρετε να κάνετε πρόσκληση. Η σημαντικότητα της πρώτης επαφής. Πρόσκληση για παρουσίαση, πρόσκληση για συνάντηση, δηλαδή και πρώτη ομιλία με τον πελάτη. Πώς μιλάμε στο τηλέφωνο. Δημιουργήστε θετική εντύπωση. Όταν μιλάμε στο τηλέφωνο, ο στόχος μας όχι να το πούμε περισσότερα πράγματα για την εταιρεία, αλλά να δημιουργήσουμε θετική εντύπωση. Να κάνετε έτσι όπως ο άνθρωπος να συμπαθήσει σε εσάς. Δηλαδή, η κλίση είναι μια αρχή, δημιουργήστε ένα πρόχειρο σενάριο. Να κάνετε ένα σενάριο, ένα πλάνο, τι πρέπει, για ποια πράγματα πρέπει να πείτε. Αλλά βέβαια αυτό είναι περίπου, γιατί με κάθε άνθρωπο μπορεί να είναι διαφορετικό. Και με τίποτα μην γράφετε φράσεις, απλά να κάνετε σαν ένα πλάνο. Και να σημειώσετε κάποια πράγματα που μπορείτε να ξεχάσετε. Υποστηρίξτε τη συνομιλία. Να ακούσετε πάντα τι λέει ο συνομιλητής. Να ακούσετε αυτό που τον ενδιαφέρει και να το λέτε σε αυτή τη κίνηση, σε αυτή τη κλίση, κοντά στον ενδιαφέροντά του πελάτη σας. Έτσι. Πώς πρέπει να κάνουμε την ομιλία. Το πρώτο είναι αναφέρετε με σαφήνεια το όνομά σας, καθαρά ή μετά τάδε. Να ρωτάμε τη γνώμη του συνομιλητή για όλα που το λέτε. Περισσότερα να ακούτε. Λίγα μιλάμε και περισσότερα ακούμε. Γιατί όταν το δίνετε στον άνθρωπο να λέει κάτι, συνήθως αγαπούν αυτό άνθρωποι, γιατί κάθε άνθρωπος αγαπάει να το μιλήσει. Ακόμα και τους αρέσει να λένε κάτι για τον εαυτό τους. Γι' αυτό μη φοβάστε να ρωτήσετε κάτι και για τον άνθρωπο. Τι τον αρέσει, πού εργάζεται, τι τον ενδιαφέρει. Δηλαδή αυτά τα πράγματα, οι περισσότεροι άνθρωποι τους αρέσει να απαντάνε. Αν βλέπετε ότι δεν τον αρέσει, δεν το θέλει, μην το πιέζετε. Χαμογελάστε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, η θετική ενέργεια μεταδίδεται. Παρόλο που ο άνθρωπος δεν σας βλέπει, νιώθει από την φωνή σας ότι είστε καλό προαίρετος άνθρωπος, ότι είστε ζεστός άνθρωπος. Η απάντηση όχι δεν είναι το τέλος της συνομιλίας. Μπορείτε να ρωτήσετε αν επιτρέπει να τον στέλνετε, να τον στείλετε πληροφορίες για την εταιρεία, που τον βολεύει να τον στείλετε στο email του ή να το στείλετε σε κάποιο ή messenger, viber, ό,τι έχει ο άνθρωπος. Ανάλογα, εγώ συνήθως χρησιμοποιώ viber και δουλεύω περισσότερα με τους ανθρώπους με viber. Βάλτε το εαυτό σας στη θέση του. Έτσι, σκεφτείτε πώς τη θέση του θα το κάνατε και εσείς, πώς να το σκεφτείτε, πώς είναι δύσκολο τώρα να πάρει απόφαση, γιατί δεν σας ξέρει και αυτά, γιατί αυτό είναι καλό να το νιώθουμε εμείς στη θέση του συνομιλητή. Ο συνομιλητής δεν ενδιαφέρεται για την επιτυχία σας, γι' αυτό μην πολύ μιλάτε για τον εαυτό σας. Ενδιαφέρεται για να κερδίσει, να το λέτε κέρδος, για το κέρδος που θα έχει αυτός. Σε οποιαδήποτε περίπτωση πείτε τον ευχαριστώ. Να ευχαριστήσουμε τον άνθρωπο για το χρόνο που έχει δώσει, για την συνομιλία, για την ωραία επικοινωνία και γνωριμία. Έτσι.
Δημιουργήστε άνετη ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, έναν ρυθμό, ένα λεξιλόγιο και ένα στυλ. Και να σας πω, με το καιρό, όσο κάνετε εσείς τα τηλεφωνήματα, θα το νιώθετε ότι η στατιστική σας γίνεται καλύτερη, ότι περίπου από κάθε, στην αρχή μπορεί από κάθε 10 τηλεφωνήματα τα 2 άτομα να σας πούνε ναι, οι υπόλοιποι όχι, μετά με το καιρό θα έχετε 4 ναι, μετά 5 ναι, μετά μπορεί και 6-7 ναι. Ανεβαίνει η στατιστική σας. Ακούστε το άτομο μέχρι το τέλος. Μη τον διακόπτετε. Όταν μιλάει άνθρωπος, προσοχή, άστο να μιλήσει. Δεν αρέσει σε κανένα όταν διακόπτουνε. Δεν απαντούν σε όλες τις συζητήσεις, ναι. Κάποιος κάπου θα κάνει όχι, κάποιο πράγματα δεν τον αρέσει. Και πρέπει να είστε έτοιμος ότι... Έτοιμοι, συγγνώμη, που δεν είναι όλοι είμαστε ίδιοι. Είναι διαφορετικοί άνθρωποι. Έτσι. Και κάποιος και θα αρνηθεί, κάποιος να συμφωνήσει. Θέσεις στον συνομιλητή, ανοιχτές ερωτήσεις. Ανοιχτές ερωτήσεις είναι για οποιαδήποτε θέματα. Αυτές σας δίνουν χρόνο και να το σκεφτείτε τι άλλο να μιλήσετε ή να... Μάθετε περισσότερες πληροφορίες που να σημειώνετε στη λίστα επαφών σας. Πρέπει να έχετε χώρο για σημειώσεις. Τα χαρακτηριστικά του κάποια, τα όνειρά του, κάποια προσωπικά στοιχεία. Όλα σημειώνετε εκεί στη λίστα επαφών. Γιατί πιστέψτε μου, όταν θα έχετε πάρα πολλά άτομα, σίγουρα δεν θα το, θα το ξεχάσετε με ποιον τι έχετε μιλήσει. Χρησιμοποιήστε επίσης διερευνητικές ερωτήσεις. Αυτές οι ερωτήσεις που βοηθούν να καταλάβετε αν έχει συνομιλητής κατάλαβε την εταιρεία. Φιλιππίνο, όταν εγώ δίνω σε όλους να δούνε την εταιρεία, το site της εταιρείας που έχει και ελληνική γλώσσα και μετά το ρωτάω, έχετε καταλάβει γιατί πρόκειται, για ποια εταιρεία μιλάμε, πόσο δύναμη έχει η εταιρεία, πόσο ανάπτυξη έχει η εταιρεία. Το βλέπετε που βρίσκεται, ναι. Αυτές είναι διερευνητικές ερωτήσεις, δηλαδή για να καταλάβω πώς το είδε το site άνθρωπος, τι κατάλαβε. Το είδετε πόσο είδε μεταφοράς έχει, πώς μετακινούνταν τα Unibus κλπ. Αυτά είναι όλα διερευνητικές ερωτήσεις. Επίσης, ερωτήσεις που κλείνουν τη συζήτηση. Πώς κλείνουμε συζήτηση. Καταλάβατε, πώς το λένε, τώρα να σκεφτώ μια στιγμή. Το κλείνουμε τη συζήτηση καταρχήν στο τέλος. Εγώ πάντα κλείνω με το να κλείσω την επόμενο ραντεβού. Πάντα όταν μιλάω κλείνω το επόμενο ραντεβού. Αν άνθρωπος λέει ότι να σας πάρω εγώ τηλέφωνο, okay, μέχρι ποια μέρα να περιμένω να με πάρετε τηλέφωνο. Και τότε, αν δεν με παίρνετε, σας παίρνω εκείνη την ημέρα και σημειώνω στο τετράδιο επαφών πότε, μέχρι πότε τον περιμένω και τον παίρνω. Όσο μπορείτε, μην αφήνετε μεγάλο περιθώριο. Μετά, για τις ερωτήσεις. Ερώτηση. Να ανοίξουμε λογαριασμό στην εταιρεία για να κάνετε εγγραφή στην εταιρεία για να βλέπετε περισσότερα νέα της εταιρείας, ντοκουμέντα της εταιρείας. Θέλετε να βλέπετε. Θέλετε να βλέπετε προσφορές της εταιρείας. Θέλετε να δείτε τις προτάσεις που σας δίνει η εταιρεία. Έτσι, αυτές είναι οι ερωτήσεις που κλείνω συζήτηση. Δηλαδή, το κάνουμε όταν σας λέει, σας συμφωνεί, το ανοίγετε και μετά κλείνεται επόμενο ραντεβού, μήπως και μπορεί επίσης να γίνει αν θέλει να κοιτάξουμε συμφέροντα πακέτο που σας ταιριάζει. Βασικό σημείο, ακούτε προσεκτικά το άτομο τι λέει, προετοιμαστείτε αλλά μην διαβάσετε από χαρτί. Πρέπει να είστε
να μιλάτε φυσικά, φυσιολογικά. Αν θα διαβάσετε από το χαρτί, θα ακούσετε σαν ρομπότ. Δεν θα είναι ωραίο. Και να ακούτε το άτομο, ναι, ό,τι λέει αυτός, σε αυτή τη κλίση πρέπει να μιλάτε και εσείς. Στο πέμπτο βήμα που πρέπει να ξέρει να κάνει κάθε leader, ξέρει σιγά σιγά να μάθει να κάνει παρουσίαση. Ας να κάνει, να μάθει να κάνει μικρή παρουσίαση. Η παρουσίαση είναι αυτοπεποίθησή σας, το κλειδί της επιτυχίας σας. Αν ξέρετε για την ιτρία, ξέρετε να πείτε μερικά πράγματα, τότε μόνο θα μπορείτε να γίνετε επιτυχημένος. Γι' αυτό πρέπει να διαβάσετε πάντα και τα νέα της εταιρείας, να δείτε όλα τα landing, να διαβάσετε τα site και όλα, δηλαδή πληροφορίες για την εταιρεία. Μπορεί να μάθετε και κάποια ντοκουμέντα της εταιρείας. Προετοιμαστείτε το υλικό εκ των προτέρων, δείξτε αυτοποίηση, δείξτε ότι είστε επαγγελματίες. Αν έχετε υλικό εκτυπωμένο από την εταιρεία, είναι πολύ καλά. Αν δεν έχετε, έχουμε υλικό ηλεκτρονικό που μπορείτε να έχετε μέσα στο λάπτοπ ή στο τάμπλετ που να δείχνετε στο συνεργάτη. Δηλαδή, πρέπει να έχετε αυτά και καλό να έχετε κάρτες της εταιρείας ή κάποιος φακέλος που να είναι με λογότυπο της εταιρείας. Επίσης, έχουμε δυνατότητα να έχουμε στυλούς, τσάντες, κάρτες, ημερολόγιο και οτιδήποτε υλικό. Μπορείτε επίσης να δείτε, να επισκεφτείτε μαγαζί μέσα στο site μας, που να δείτε ότι έχει και ημερολόγια και μπορείτε να δείτε εσείς και να παραγγείλετε να έχετε υλικά με το λογότυπο. Η διάρκεια της παρουσίασης, η μικρή παρουσίαση 15 λεπτά, αυτή συνιστώ εγώ σε όλους όποιος κάνει ζωντανή παρουσίαση ή πρώτη παρουσίαση μέσω ίντερνετ. Να ξέρετε, μην το κάνετε πολύ μεγάλη, καλύτερα να δώσετε site και landing για να διαβάζει μόνο το άνθρωπος, έτσι και αλλιώς όταν λέτε εσείς δεν θα το καταλάβει όλα, δεν θα θυμάται όλα, καλύτερα περισσότερα να κάνετε ερωτήσεις και να μάθετε πληροφορίες για αυτόν. Και η μεγάλη παρουσίαση είναι 45 λεπτών που κάνουμε εμείς κάθε Τρίτη και όταν καλείται ανθρώπος στη παρουσίαση Τρίτη πρέπει να είστε και εσείς παρόν, γιατί ο άλλος μπορεί να βλέπει εδώ στα ονόματα ποιος έχει μπει, αν θα δει και εσάς, σίγουρα θα το κοιτάξει μέχρι το τέλος, γιατί βλέπει ότι και εσείς είστε εκεί παρόν. Μάθετε πληροφορίες για το περιβάλλον του κολλησμένου σας και για τα όνειρά του. Μπορείτε, προσπαθείτε στην ομιλία, μπορεί και να μην είναι η πρώτη, στη δεύτερη, η τρίτη, αν βλέπετε ότι έχει ενδιαφέρον στην εταιρεία, να μάθετε αυτό που μπορεί να γίνει κίνητρο για αυτόν τον άνθρωπο για να κάνει επένδυση ή για να γίνει συνεργάτης. Η εξωτερική εμφάνιση σας επηρεάζει την προσοχή των ακροατών. Πρέπει να καταλαβαίνετε ότι όταν είστε σοβαρός άνθρωπος, είστε businessman, δείχνετε το πρόσωπο της εταιρείας ή το ενδύσιμο σας είναι σοβαρό, τότε και σε εσάς να βλέπει πολύ σοβαρά ο άνθρωπος. Δεν μπορείτε να βγείτε μπροστά στους ανθρώπους με κάτι ρούχα που πάτε στη παραλία ή απλά έτσι φανελάκια και αυτά. Δεν θα είναι πολύ ωραίο στο μάτι. Κάνετε σενάριο επαγγελματικής συνάντησης. Όπως και κάνουμε σενάριο για την τηλεφωνική ομιλία, έτσι και στα επαγγελματική συνάντηση κάνουμε σενάριο. Κάντε σύγκριση. Κάνουμε σύγκριση τα οχήματα δικιά μας με τα οχήματα που υπάρχουν τώρα ήδη στην αγορά, τώρα ήδη στο κόσμο. Έχουμε σύγκριση εμείς στο site μας. Δηλαδή, συγκρίνουμε σαν οικολογικό, σαν ταχύς, οικονομικό και είναι
σε ατυχήματα, δηλαδή ασφαλής, στην ασφάλεια. Σε όλα αυτά τα κριτήρια κερδίζει Skyway, μόνο σε ταχύτητα περνάει αεροπλάνο, αλλά αεροπλάνο χάνει αλλού, έτσι. Τότε κάνουμε σύγκριση για να καταλάβει ο άνθρωπος ότι είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το project. Κάντε ερωτήσει με απάντηση ναι. Έχουμε βρει ψυχολόγιο όταν ο άνθρωπος πολλές φορές συμφωνεί μαζί σας και λέει ναι, 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 ναι. Μετά ό,τι τον λέτε συμφωνεί στη συνέχεια. Δηλαδή, παράδειγμα, το λέμε, σας άρεσε η τεχνολογία. Βλέπετε ότι πολλούς κόσμος θα θέλει να κάνει μεταχή κίνηση ή θα θέλατε και εσείς να πηγαίνετε έτσι και όχι στο μετρό, στο υπόγειο και να μην βλέπετε τίποτα, αλλά να δείτε και όλη την πόλη με ωραία φαία και να είστε χωρίς κίνηση, χωρίς αυτό. Δηλαδή, εγώ να σας πω το όνειρό μου, να έχουν αυτά τα οχήματα στη Μόσχα, στην Αγία Πετρούπολη ή άλλες μεγάλες πόλεις που πάω εγώ όταν πάω στη Ρωσία και όλα περνάω μέσα στο μετρό και δεν βλέπεις τίποτα. Όταν πας από πάνω είναι ανοίγει φαία, φοβερή φαία, ναι, όταν βλέπουμε εμείς βίντεο στο ίντερνετ για κάτι μεγάλες πόλεις. Βλέπεις και λες τι ωραίο που είναι. Και εγώ πόσες φορές έχω πάει στη Μόσχα. Εννοείται, ταξί είναι ακριβό, η Μόσχα είναι μεγάλη, δεν μπορείς να κάνεις μετακίνηση με πολλές φορές με ταξί. Παίρνεις μητρό και στο μητρό δεν βλέπεις τίποτα, μόνο τείχους μαύρους και ανθρώπους που είναι μέσα. Και όλη την ομορφιά της πόλης είναι, δεν βλέπουμε. Δεν βλέπουμε. Βλέπουμε μόνο τον σταθμό που κατεβαίνουμε, αλλά αυτά που περνάμε είναι κρίμα, έτσι. Γι' αυτό είναι πολύ ωραίο να ρωτάμε και αυτό, συγγνώμη, έφυγε από το θέμα. Και όταν πολλές φορές μας λέει ο πιλάτης ναι, 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 μετά του λέμε θα κάνουμε και εγγραφή τώρα για να βλέπετε τα πακέτα της εταιρείας. Ναι, λέει σας ναι. Να ελάτε και να επιλέξουμε πακέτο όποιος σας αρέσει. Να δούμε ποιο να δει. Και το λέει ναι, συμφωνεί. Μήπως να κλείσει και κατευθείαν, καλό να το, όταν πάει έτσι άνθρωπος φοιτικά, κατευθείαν, δηλαδή μυστικό πολιτές, καλές πολιτές, να κλείνει κατευθείαν το πακέτο, να κάνει την πληρωμή της πρώτης δόσης κατευθείαν. Δηλαδή μπορείτε και πρώτη δόση να κάνετε χωρίς υπαλήφευση. Ή τουλάχιστον να προχωρήσετε στην υπαλήφευση και κάνετε η επόμενη μέρα πληρωμή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τεχνική του Βιαμίν Φραγκλίνο. Τι τεχνική είναι αυτό? Βλέπετε δύο φύλλα χαρτί, ένα με αρνητικό, άλλο φυτικό. Λέτε, γράψτε μου εδώ ή μέσα στο chat αν είστε μέσα στο ίντερνετ. Γράψτε μου εδώ τι αρνητικό βλέπετε στην εταιρεία, τι σας εμποδίζει, τι απορίες έχετε, ναι, τι δυσκολίες που βλέπετε αρνητικό. Και εγώ να γράψω τα θετικά της εταιρείας. Ετοιμαστείτε να γράφετε τουλάχιστον 3 φορές περισσότερα, να έχετε 15 παράγραφους για να μην σας προσπεράσει με τίποτα και να φαίνεται πολύ περισσότερα. Δηλαδή, εδώ βλέπετε κάτω ζυγαριά, αυτό είναι ζυγαριά, που όταν θα έχετε 15 παράγραφους και αυτός να γράψει μόνο 5, τη ζυγαριά θα έχει κλείσει προς εσάς πολύ έντονα, ναι, και το βλέπει ο άνθρωπος πόσο περισσότερα φυτικά και πιθανόν θα συμφωνήσει. Τονίστε τα πλεονεκτήματα της και προοπτικές της επενδύσης στο έργο. Να λέτε δικιά σας προοπτικές, πώς το βλέπετε εσείς στην εταιρεία. Να κάνετε ένα όνειρο για να το πάρει και αυτός ο άνθρωπος τη σκέψη σας. Πάντα να έχετε θετικά συναισθήματα και ενέργεια. Το ξέρετε εσείς ότι η καλή ενέργεια μεταδίνεται στους ανθρώπους και οι όλοι οι άνθρωποι τους αρέσει ζεστοί άνθρωποι, τους αρέσει ήλιο, τους αρέσει μία ζεστασιά όταν έρχεται από το άνθρωπο, όλοι χρειαζόμαστε εμείς δίπλα μας τέτοιους ανθρώπους που μας ζεσταίνουν. Γι' αυτό και οι περισσότεροι θα τραβηχτούν σε εσάς αν έχετε αυτά
πλεονεκτήματα από τους άλλους. Η τεχνολογία πωλήσεων είναι η καλύτερη μεταφορά, αλλά αν δεν ξέρετε να χρησιμοποιείτε, οδηγήστε, δεν θα πάει πουθενά. Όπως βλέπετε εδώ, αυτοκίνητο με το σύστημα duplication, δηλαδή και το business μας είναι, αν χρησιμοποιήσετε αυτό το duplication, αυτό το σύστημα επανάληψης, θα προχωρήσετε πολύ γρήγορα στο business σας. Αν δεν το ξέρετε να χρησιμοποιήσετε αυτό το σύστημα, δηλαδή σαν δεν ξέρετε να οδηγήσετε αυτοκίνητο, δεν μπορεί να προχωρήσει, θα μείνετε εκεί που είστε. Έτσι. Και στο έκτο βήμα, τα χρήματα θα αρχίζουν να έρχονται σε εσάς όταν αρχίζει να αυξάνει η εμπιστοσύνη των πελατών προς εσάς. Δηλαδή, μην περιμένετε τα χρήματα στην αρχή, όταν θα έχετε εμπιστοσύνη, όταν θα έχετε εργασία, τότε θα έρχονται και λεφτά. Να σας πω και στο κλασικό business, οι περισσότερες επιχειρήσεις, τα πρώτα 2 χρόνια δεν έχουν κέρδος. Δηλαδή, δουλεύουν ίσα-ίσα να βγάζουν τα έξοδα. Και έχω ακούσει από κάποιο businessman που έλεγε ότι αφού το βγάζω τα έξοδά μου, είναι πολύ καλά. Δηλαδή, φανταστείτε, αυτός ο άνθρωπος είναι έτοιμος να δουλεύει 1-2 χρόνια μόνο για τα έξοδα της εταιρείας, χωρίς να έχει κέρδος. Έτσι και σε εμάς κάποιο καιρό πρέπει να δουλέψετε και μετά θα έχετε... Εμείς καταρχήν κατευθείαν έχουμε κέρδος, απλά στην αρχή δεν είναι τόσο μεγάλος. Αλλά για να φτάσουμε στο μεγάλο πρέπει να εργαστούμε. Στηρίξτε την επαφή σας, στείλτε στον συνεργάτη χρήσιμες πληροφορίες και συμβολές με τη βάση της ανάγκης και ενδιαφέροντά του. Να γράφετε, να αποφυκεύετε κάποια έτοιμα email, δηλαδή τα γράμματα, έτοιμες κάποια, που, να στέλνετε με διάφορες πληροφορίες. Εγώ μία σε τόσο βλέπω και ότι βρίσκω κάτι ωραίο για την εταιρεία, αποφυκεύω αυτό και μία σε τόσο στέλνω στους συνεργάτες ή στους πελάτες ή ακόμα και σε αυτούς που δεν έχουν αποφασίσει. Επίσης, να σας πω ότι έχουμε και chat στο Messenger, έχουμε chat στο Viber με ελληνική γλώσσα και στο Skype. Είναι 3 chat που έχουμε με ελληνική γλώσσα και επίσης έχω με ρώσικη Skype και Viber. Στο Messenger δεν το κάνω με ρώσικα. Διατηρείτε πάντα ανοιχτές τις γραμμές επικοινωνίας. Ένας ευχαριστημένος συνεργάτης θα σας φέρει νέους πελάτες. Να δείχνετε ότι είστε πάντα έτοιμος να βοηθήσετε και πάντα στη διάθεσή του. Νο, βέβαια, όχι πάντα, να κλείνετε ραντεβού. Έτσι, δεν μπορεί να σας ενοχλήσει όλη την ώρα, να έχετε κάποιο χρόνο που να το λέτε, ότι σε αυτό το χρόνο μπορείτε να με ενοχλείτε. Έτσι. Η στρατηγική και τακτική σας για τα επόμενα βήματα θα σας ξεχωρίσουν από τους άλλους πολιτές δικτυωτές. Να ξέρετε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι έρχονται στο business δεν είναι τόσο για προϊόν, όσο για το άτομο που θα το οδηγήσει. Έτσι. Και αν εσείς το κάνετε αυτά, λίστα επαφών, στόχο, βήματα, εσείς θα είστε διαφορετικός και θα είστε δυνατός και θα τραβιούνταν οι άνθρωποι σε εσάς. Οι άνθρωποι σαν μαγνήτες πάνε σε αυτούς που είναι πιο δυνατός, πιο μεγάλο μαγνήτη, σε πιο δυνατό το κολλάνε, έτσι. Όποιος είναι, δεν είναι δυνατός, ποιος δεν κάνει κάποια δουλειά, δεν έρχεται σε αυτούς κανένας. Όλοι πάνε σε δυνατότερους. Μην αφήνετε το πελάτη να κρυώσει. Όταν μετά την παρουσίαση, κάνετε η πρώτη επαφή, κάνατε, έτσι. Μην τον αφήνετε πολύ μεγάλο χρόνο. Αν θα ξαναεπικοινωνήσετε πάλι μαζί του την πρώτη μέρα, δηλαδή ήδη αυτός παρουσίασε, κατευθείαν επικοινωνείτε μαζί του για να απαντήσετε στις ερωτήσεις, θα έχετε 70% επιτυχία. Αν θα περάσει 4 μέρες μόνο, 23%, και αν περνάει 10 μέρες, 7%. Δηλαδή, γιατί να έχετε 7% αποτέλεσμα, αν να μην έχετε 70%. Σκεφτείτε αυτό
πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, για ίδια δουλειά που θα κάνετε, μόνο σε αυτό ότι να χάνετε χρόνο, θα χάσετε πολλές πελάτες. Η δεύτερη επαφή έχει 90% επιτυχία. Δηλαδή, όταν κάνουμε πρώτη επαφή, μετά την παρουσίαση κάνουμε δεύτερη, ίδια μέρα θα έχει 90% επιτυχία. Αν αφήνετε ότι αυτός να με πάρει τηλέφωνο, δεν θα σας πάρει. Η γνώση σας εμφανίζεται στα επιχειρηματά σας. Όταν έχει ο άνθρωπος γνώσεις για την εταιρεία, φαίνεται κατευθείαν, μπορεί να σας εξυπηρετήσει, μπορεί να απαντήσει στις ερωτήσεις. Εγώ λέω αν είστε πελάτες, έτσι. Δηλαδή, όταν έχετε εσείς γνώσεις, το φαίνεται και αυτό είναι απαραίτητα. Επίσης, πρέπει να ξέρετε απαντήσεις σε πιο κοινές αντιρρήσεις. Πάλι σήμερα δεν θα το πω, ανοίγω αυτό το θέμα, δεν είναι μικρό. Θα πούμε στο επόμενο webinar, γιατί ο χρόνος μας τελειώνει. Και μη φοβάστε τις αντιρρήσεις. Η αντίρρηση δείχνει για ενδιαφέρον στην επιχείρηση. Δηλαδή, ο άνθρωπος που όταν έχει ενδιαφέρον και αλλά φοβάται, συνήθως λέει διάφορες αντιρρήσεις. Μην το φοβάστε, απλά να λύνετε τις αντιρρήσεις του. Και πώς να χτίζουμε την ομάδα μας, γιατί οι άνθρωποι αποτυχάνουν, γιατί φεύγουν από τέτοιου είδους business. Όταν δεξιά εικόνα βλέπετε, βρίσκεται μόνο επενδυτές και το γράφετε όλες, δεν είναι αυτό, δεν είναι business. Ναι, καλό θα έχετε για κάποιες μήνες, 5-6 μήνες κάποια αποτελέσματα, έχετε εισόδημα, μετά όταν θα τελειώσουν αυτοί να κάνουν επένδυση, θα τελειώσει. Το σωστό πρέπει να κάνουμε, να βρίσκουμε διάμεσά τους 5-6 συνεργάτες που θα θέλουν συνεργασία, να τους βοηθάτε να βρίσκουν και αυτοί οι συνεργάτες, να τους βοηθάνε, να τους μάθετε όλα αυτά τα βήματα που σας έχω πει, να έρχονται στο webinar και όλα αυτά βέβαια να παρακολουθούν και να τους να κάνει τη στήριξη στη γραμμή τους, τουλάχιστον μέχρι τρίτη γραμμή. Καμιά φορά και ο πρώτος μπορεί να μην έχει τόσο πολύ όρεξη, αλλά όταν γράφει ανθρώπους δεύτερος, τρίτος, γι' αυτό πολύ καλά να κάνει την επαφή μαζί τους. Αν θα έχει φύγει ο πρώτος από το business, δηλαδή είναι επενδυτής, αλλά δεν ασχολείται με το business, εσείς θα οδηγήσετε τους επόμενους. Γι' αυτό να στηρίζετε και να μάθετε να βοηθάτε να παίρνετε τηλέφωνο σε αυτούς. Και τότε θα έχετε καλή ανάπτυξη στο business σας. Και τώρα σε λίγο τελειώνουμε. Να πούμε τώρα για 4 βήματα του συστήματος επανάληψης. Το πρώτο είναι πρόσκληση. Προκαλούμε στον άνθρωπο στη παρουσίαση. Στο δεύτερο βήμα, παρουσίαση και πριν την παρουσίαση, καλούμε τηλέφωνο, παίρνουμε τηλέφωνο και επιφημίζουμε για την παρουσίαση. Μετά από την παρουσίαση, πάλι να τον λέμε ότι θα, μετά την παρουσίαση θα σε πάρω τηλέφωνο να απαντήσω στις ερωτήσεις. Κάνουμε ένα τηλεφώνημα και απαντάμε στις ερωτήσεις. Ό,τι χρειάζεται, πάλι δείχνουμε κλπ. Και μπορεί να κάνετε εγγραφή και να βρείτε κατάλληλο πακέτο, αυτό μετά την παρουσίαση και μετά συνέχεια όταν γίνεται ο άνθρωπος συνεργάτης ή επενδυτής, κάνει τη συνέχεια υποστήριξη με τα νέα, μία σε τόσο τηλέφωνα και βοηθάμε, έτσι. Αυτά που είχαμε πει νωρίτερα. Και προχωρήστε με απλά βήματα που οδηγούν στην επιτυχία, επαναλαμβάνοντας τα βήματά σας. Το είδατε αυτά τα βήματα που δεν είναι δύσκολα καθόλου και όταν κάνετε, επαναλαμβάνετε συνέχεια τα βήματα, θα έχετε επιτυχία. You win the world wins. Εγώ κερδίζω, όλος ο κόσμος κερδίζει. Όλος ο κόσμος θα κερδίσει και από την τεχνολογία που αναπτύσσουμε εμείς και μόνο με μετακίνηση που θα έχουν αυτοί οι άνθρωποι, θα έχουν πολύ μεγάλο κέρδος. Και αν έχετε ερωτήσεις, γράψτε μου παρακαλώ εδώ μέσα στο chat.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και για το χρόνο που αναφέρατε σήμερα, δώσατε για το webinar σημερινό. Την επόμενη Τρίτη έχουμε παρουσίαση, να καλείτε παρακαλώ νέους ανθρώπους για να ακούσουν την παρουσίαση για την εταιρεία. Και θα κλείνω την εγγραφή.